έρχονται τα πρώτα προσφυγικά κύματα εδώ στην Ελλάδα και ριζώνουν για τα καλά σε όλες τις γειτονιές του τόπου μας. Δύο χρόνια μετά, το 1924, φτιάχνεται η ΑΕΚ. Αυτή δηλαδή που βλέπουμε ακριβώς από πίσω, αυτή που έχουμε εδώ. Από τότε μέχρι τώρα έχουν περάσει 70 χρόνια. Σε όλη αυτή τη διαδικασία είχαμε να κάνουμε με πάρα πολλές χαρές και πάρα πολλές λύπες. Το μόνο που θα μείνει στο τέλος, στα 77 χρόνια και στα άλλα 70 και στα άλλα 70, θα είναι η ίδια η ΑΕΚ. Πραγματικά χτυπάει παράξενη καρδιά και βέβαια την ΑΕΚ τη γνώρισα το 1971 όταν με προπονητή τον Μπράνκο Στάνκοβιτς κατόρθωνε να κατακτήσει ένα ακόμα πρωτάθλημα. Αν τότε πήγαινε κάποιος στη Νέα Φιλαδέλφια και ρωτούσε κάποιον φιλάθλο της ΑΕΚ να του πει ποια μέρα και σε ποιο ραδιοφωνικό σταθμό γίνεται η εκπομπή της ΑΕΚ, σίγουρα θα τον πέρναγε για Κινέζο, δεν θα πολύ καταλάβαινε αυτά που ρωτούσε. 10 χρόνια μετά και λίγο παραπάνω, το 1983, όταν η ΑΕΚ πήρε το κύπελλο Ελλάδος, εκείνο το βράδυ στην Καλογρέζα, το τελευταίο κύπελλο που έχουμε πάρει, αν ρωτούσε κάποιος έναν φίλαθο της ΑΕΚ και του έλεγε η τηλεοπτική εκπομπή της ΑΕΚ πότε γίνεται, θα τον πέρναγε σίγουρα για αριανό. Όμως τώρα, αρχές του Μάρτη του 1994, δεν είμαστε ούτε Κινέζοι, ούτε αριανοί. Βρισκόμαστε στο γαλάζιο ουρανό, στο Blue Sky, με την εκπομπή της ΑΕΚ να μας κάνει συντροφιά, όχι μόνο βέβαια σε εμάς, αλλά ειδικότερα σε εσάς. Μέσα από ένα πρωτόγνωρο ρυθμό και με σύμμαχο τεράστιες απειρίες, καταφέραμε να φτάσουμε εδώ ακριβώς που είμαστε τώρα. Γιατί πιστεύουμε ότι η δύναμη του θέλω είναι πολύ πιο ισχυρή από τη δύναμη του μπορώ. Έτσι λοιπόν θα δουλέψουμε πολύ με το λόγο και με την εικόνα. Με αυτά τα δύο θα βοηθήσουμε την ΑΕΚ σε ένα τομέα πρωτόγνωρο, σε ένα τομέα που τουλάχιστον για μια ακόμα φορά τον κυριεύουμε πρώτοι εμείς. Έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε απόψε τον πρόεδρο της ΠΑΕΑΕΚ, τον Δημήτρη Μελισανίδη, να μας χαμογελάει και μάλιστα να μην το πολυπιστεύουμε κι εμείς οι ίδιοι ότι ανταποκρίθηκε τόσο πρόθυμα και τόσο εύκολα στο κάλεσμά μας. Θα έχουμε τη δυνατότητα ακόμα, αφού βέβαια ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο που βρίσκεται εδώ δίπλα, να δούμε αρκετά πράγματα που μέσα από ταχυδακτυλουργικές αλλά και συγκινητικές πραγματικά προσπάθειες καταφέραμε να συλλέξουμε. Αρχές Μάρτη λοιπόν, 70 χρόνια μετά, η ΑΕΚ έχει τη δική της υπόθεση στο γαλάζιο ουρανό, στην τηλεόραση. Θα πούνε πολλοί ότι κάπου την έχουμε ψωνίσει με τα μέσα, με τα media. Η Original 21, έτσι όπως τουλάχιστον χαϊδευτικά αποκαλούμε την παρέα αυτή των ανθρώπων που συντελεί έτσι ώστε να βγαίνουν προσπάθειες τέτοιες παρά έξω, είναι πρωτόγνωρες πραγματικά, δεν έχουμε χάσει τα λόγια, τα έχουμε χάσει όλα. Λοιπόν, θα ακούσουμε τον πρόεδρο να μας μιλάει, θα δούμε πάρα πολλά θέματα και βοηθάμε την ΑΕΚ και με το ραδιόφωνο και με την τηλεόραση και τρώγοντας πέτρες πολλές όπως φάγαμε χθες στο Χαριλάου. Είμαστε εντάξει με όλα και με τα μίντια και με τις πέτρες για τις οποίες βέβαια θα μιλήσουμε αναλυτικά αργότερα. Να καλωσορίσω και πάλι τον πρόεδρο που είχε την έτσι η διάθεση να έρθει κοντά μας και να παρουσιάσω και τον Αλέκο. Τον Αλέκο τον Μαργαρίτη που από το 1975 βοηθάει σε ό,τι έχει σχέση και πιο μπροστά, το 1971 βοηθάει σε ό,τι έχει σχέση με την ΑΕΚ. Το πώς φτάσαμε ως εδώ θα έχουμε τη δυνατότητα να το αναλύσουμε στις επόμενες εκπομπές. Το πώς θα ξεκινήσουμε απόψε θα το δούμε αμέσως. Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είχες την καλοσύνη και ήρθες εδώ. Η Original 21, όπως γνωρίζεις, είναι μια κοινωνία ανθρώπων που αγαπούν την ΑΕΚ, είναι ερωτευμένοι με το σύλλογο της ΑΕΚ και εξαντλούν κάθε περιθώριο βοήθειας στο σύλλογό μας. Με αυτή τη φιλοσοφία, εξάντλησης δηλαδή κάθε περιθώριο προσφοράς προς το σύλλογο της ΑΕΚ, είμαστε εδώ που είμαστε.
ένα μεγάλο κάλεσμα στον κόσμο της ΑΕΚ που μας παρακολουθεί. Αυτή την εκπομπή δεν τη διαφημίσαμε, γιατί έχουμε σαν αρχή τουλάχιστον να προσπαθούμε να μην διαφημίζουμε αυτά που κάνουμε. Είναι βέβαιο ότι από αύριο θα ασχοληθεί πάρα πολλοί κόσμος με αυτή την εκπομπή. Τουλάχιστον εμείς έχουμε τη συνείδησή μας καθαρή ότι για σήμερα δεν της διαθέσαμε καμία διαφήμιση, καμία προβολή. Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε για μια ακόμα φορά. Όλο αυτό θα λέω. Μέχρι και να φύγεις, εγώ θα λέω σε ευχαριστούμε πολύ. Και θέλω να μας πεις, μια και βέβαια είσαι το πρόσωπο του μήνα, μετά από την παρέτησή σου, μετά από όλα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, μετά από όλα όσα έγιναν στο Καραϊσκάκι, που για μένα δεν ξεκίνησαν στο Καραϊσκάκι, για μένα ξεκίνησαν από εκείνη την ανατροπή του Στέλη Μανολά στον αγώνα με την Λάρισα. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, σ' ακούμε. Καταρχήν, ειλικρινά μπορώ να σας πω ότι αισθάνομαι συγκινημένος για αυτή την προσπάθεια που κάνετε εσείς τα παιδιά της Original, και ίσως είναι και αυτός ο λόγος που είμαι σήμερα κοντά σας, γιατί δεν ξέρω αν θυμάσαι ότι την πρώτη μέρα που πήρα σαν μέτοχο στην ΑΕΚ πάει μαζί με τον κύριο Γιάννη Καρά, σου είχα πει ότι μένα να με υπολογίζεις, εγώ είμαι Original. Και αν μετά από 2 χρόνια μπορώ να πω σαν ιδιοκτήτης της εταιρείας, δεν έχω παρουσιαστεί σε κανάλι, ειλικρινά άφησα τη δουλειά μου και ήρθα, γιατί όντως είδα αυτή την προσπάθεια που κάνετε για να ακουστεί η φωνή της ΑΕΚ από μία άλλη πλευρά, από την πλευρά του φιλάθλου, από την πλευρά της Original, και ήθελα και εγώ να έχω μία τέτοια συμμετοχή. Επειδή με λες πρόεδρο, μπορώ να πω ότι είμαι τέος πρόεδρος, τέος διευθύνων σύμβουλος, παραμένω μέτοχος, έχω λόγο για τα διοικητικά της ΑΕΚ, και αν θα φτάσουμε στα γεγονότα του σταδίου Καραϊσκάκη στον τέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ, ναι, είναι έτσι όπως τα είπες, παρουσιάζουν τον Μελισανίδη σαν τον κακό παιδί του ποδοσφαίρου. Μπορώ να πω ότι είμαι άνθρωπος παρορμητικός, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι ό,τι κάνω, το κάνω μόνο για την ΑΕΚ, παρότι μπορώ να πω ότι έχω μια φθορά και σαν άνθρωπος και σαν επιχειρηματίας και σαν παράγοντας ακόμα. Αλλά παρόλα όλα αυτά δεν καταλαβαίνω τίποτα. Αισθάνομαι ότι όποιος πειράζει την ΑΕΚ θα με έχει εχθρό του και αντίπαλό του. Ξέρω το τι γίνεται μέσα στον χώρο του ποδοσφαίρου, γιατί από παιδί είμαι μέσα στα γήπεδα και γενικά στα διοικητικά και στον χώρο που λέγεται ποδόσφαιρο. Και δεν θα επιτρέψω σε κανέναν, μα σε κανέναν, όποιος και να είναι αυτός, μπορεί να διανοηθεί να πειράξει την ομάδα που λέγεται ΑΕΚ. Αυτό που είπες προηγουμένως, το θυμάμαι και εγώ καλά, ότι μας είχες πει πως είσαι και εσύ Original. Πιστεύω ότι απόψε τουλάχιστον το αποδεικνύεις, γιατί από ό,τι ξέρεις, σήμερα το πρωί έγινε η κρούση στο πρόσωπό σου για να έρθεις εδώ στην εκπομπή. Δεν είχαμε καλεσμένο και μάλιστα, για να ακριβολογώ, δεν ξέραμε κατά πόσον θα έρθεις. Και μόλις είδα απ' έξω να έρχεσαι με το αυτοκίνητο, λέω εντάξει, δεν θα με έχουμε καλεσμένο, προχωράμε. Λοιπόν, θα θέλαμε πάνω απ' όλα να μας σχολιάσεις λίγο τα όλα όσα έγιναν στο Καραϊσκάκι. Εκεί είμαστε λίγο έτσι, ας μου επιτραπεί η έκφραση, κολλημένη. Και αν πιστεύεις ότι τελικά όλη αυτή η μεταχείριση που έχει η ΑΕΚ θα είναι τελικά και το κρυφό όπλο της γιγαντοσύνης των ίδιων των ποδοσφαιριστών, γιατί πιστεύω ότι ο κόσμος, αλλά και εσύ και ο Γιάννης Καράς, ή και ο Γιάννης Καράς και εσύ αν προτιμάς, σας θεωρώ στον τομέα του μπροστάρι ότι είστε όντως παλικάρια. Δηλαδή, δεν το λέω ούτε για να σε κολακέψω. Αυτό το λένε οι σπασμένες, οι πέτρες που πετάχτηκαν στα δημοσιογραφικά θεωρία από τα οποία παρακολουθούσατε το παιχνίδι. Είχαμε και ένα τραυματισμό του κυρίου Καρατζάβελου. Αυτό το λένε οι δηλώσεις που έχεις κάνει. Και πιστεύω, επειδή όπως είπα προηγουμένως, σας θεωρούμε και εσένα και το Γιάννη Καρά μπροστάρι, να το πούνε και οι μεταγραφές που θα γίνουν το καλοκαίρι. Ας πάμε λοιπόν στα γεγονότα του σταδίου Καραϊσκάκη. Και πρέπει να ξέρετε ότι δεν μπορώ να πω περισσότερα πράγματα, γιατί είμαστε στον αέρα. Και μιλάς σαν τέος
Πλέον, έτσι δεν είναι. Ναι, τέλος δεν πάβει όμως. Και άλλωστε, συγγνώμη, σε διακόπτω, ναι. οι οπαδοί, συγγνώμη, η εκπομπή είναι καθαρά με οπαδίστικο περιεχόμενο, θα θεωρηθεί φολκλωρική. Ναι. Θα μας πούνε ότι είμαστε φολκλόρ και κάνουμε οι οπαδοί μια εκπομπή. Και δεν θα, πιστεύω ότι δεν θα την λάβουν σοβαρά υπόψη τους όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι ή τα μέσα, εν πάση περιπτώσει. Ότι δεν θα την πάρουν σοβαρά υπόψη τους. Με αυτό το πνεύμα σε ρωτά να μου πεις. Ναι, παρόλα όσα θα είπες... Θα πει ο Μελισανίδης, πήγε στους οπαδούς τώρα. Ναι, πρέπει να ξέρεις ότι δεν μπορώ να πω δημόσια αυτά τα οποία αισθάνομαι και αυτά τα οποία πιστεύω, γιατί είναι έτσι ο αθλητικός νόμος και ειλικρινά κουράστηκα με όλες τις ιστορίες, κάθε τρεις και λιγάκι και έλα στον αθλητικό δικαστή και έλα στον αθλητικό δικαστή. Αυτό όμως με τα βεβαιότητας που μπορώ να πω και είπα και προηγουμένως, ότι δεν θα επιτρέψω σε κανέναν, όποιος και να είναι αυτός, που θα διανοηθεί να πειράξει την ΑΕΚ. Αυτά είναι για τον Λουκά σου ή τον Λουκά Μπάρλου, γιατί και ο Λουκάς Μπάρλου έτσι έλεγε κάποτε. Έλεγε μη μου πειράζετε την ΑΕΚ. Mm. Το έχεις ακούσει αυτό, από το έχω ακούσει με τα αυτιά μου. Μη μου πειράζετε, έτσι δεν έλεγε Αλέκο. Μη μου πειράζετε την ΑΕΚ. Σέβομαι και παραδέχομαι τον κύριο Μπάρλου. Είμαι θαυμαστής του. Και πιστεύω ότι όταν ο κύριος Μπάρλος το έλεγε, το εννοούσε. Έτσι και εγώ αυτή τη στιγμή το λέω και το εννοώ, ας πούμε, ότι δεν θα δώσω το δικαίωμα σε κανένα να πειράξει την ΑΕΚ. Βασικός ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ με έπιασε και μου είπε, Δημήτρη, ο Μελισανίδης είναι πτώμα, είναι πολύ πεσμένος, πολύ απογοητευμένος, κάντε κάτι να τον ανεβάσετε. Μου είπε αλήθεια, είσαι πεσμένος, είσαι απογοητευμένος. Όχι, πεσμένος δεν είμαι, αντιθέτως μπορώ να πω ότι αυτά όλα τα γεγονότα μου δίνουν ψυχική δύναμη περισσότερο. Είμαι βέβαια κάπου λίγο απογοητευμένος με αυτό το σύστημα και με αυτό το κύκλωμα που δεν θα θέλω να αναφέρω αυτή τη στιγμή, γιατί γνωρίζω αρκετά πράγματα που θέλουν να πειράξουν την ΑΕΚ. Ίσως είχαν συνηθίσει την ΑΕΚ να είναι η μεγάλη μεν ομάδα του κέντρου, αλλά όχι με πολύ δυναμισμό και καλά, εντάξει, αν κάπου και η ΑΕΚ να πάρει ένα πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι η ΑΕΚ σήμερα, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, έχει δώσει ένα άλλο πρόσωπο, τόσο οργανωτικά όσο και αγωνιστικά. Έχουμε φέρει την εταιρεία σε τέτοιο σημείο που... Μην μιλάς τη λέξη εταιρεία, την ΑΕΚ λέει. Εντάξει, την ΑΕΚ, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι η ΑΕΚ σήμερα είναι εταιρεία. Και όσο και άσχημα να χτυπάει, δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Πιστεύω λοιπόν ότι έχουμε φτάσει στην ΑΕΚ σε τέτοιο σημείο, που ίσως και οι αντίπαλοί μας να μην το βλέπουν όμορφα, θετικά, και από εκεί θέλω να πιστεύω ότι ξεκινάει όλος αυτός ο πόλεμος. Και εγώ από μικρό παιδάκι έχω μάθει να είμαι πολεμιστής, αλλά εγώ πολεμάω σωστά και τίμια. Χτυπήματα κάτω από τη μέση ο Μελισανίδης δεν κάνει ποτέ. Παρ' όλα τα αυτά, στην ΑΕΚ προσπαθούν να κάνουν χτυπήματα από τη μέση και κάτω. Όσο λοιπόν υπάρχει Μελισανίδης Καράς, τέτοια χτυπήματα, όσα και να δώσουν, δεν θα καταφέρουν τίποτα. Είμαι σίγουρος ότι και η ΑΕΚ φέτος θα πάρει το πρωτάθλημα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι και για τα επόμενα δύο χρόνια η ΑΕΚ βλέπω να είναι πρωταθλήτρια. Έτσι λοιπόν, όταν κάνουμε 5 συνεχή πρωταθλήματα, θα κάνουμε ένα ρούμπο. Και στην Ιταλία, όταν κάνεις ρούμπο, παίρνεις ένα χρυσό αστέρι. Έτσι λοιπόν, πιστεύω ότι η ΑΕΚ τα δύο επόμενα χρόνια θα είναι πρωταθλήτρια και θα κάνουμε το ρούμπο. Λοιπόν, ακούσαμε τον Δημήτρη Μελισανίδη να μιλάει πάνω σε δικές του απόψεις όσον αφορά το μέλλον της ΑΕΚ. Θα ήθελα να ρωτήσω αν είμαστε έτοιμοι, αν μπορούμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να δείξουμε κάποια προσπάθεια που μετά από τουλάχιστον την ευγενική συμβολή της ΠΑΕ ΑΕΚ μπορούμε να την προβάλλουμε. Είναι μία κασέτα ή όχι ακόμα. Δεν μπορούμε ακόμα. Θα μπορέσουμε να τη δείξουμε σε λιγάκι. Μίλησα μας, ήθελα να σας ρωτήσω κάτι που συγκέντρωσε τα αρνητικά σχόλια μερίδας του τύπου και γενικά ήταν κατακριτέα. Είδα τον Στέλιο Σεραφίδη, ο οποίος ήταν στον πάγκο της ΑΕΚ, εκείνη τη στιγμή που ο πάγκος της ΑΕΚ στο Καραϊσκάκι θύμιζε κάτι μεταξύ Βιετνάμ ή Σεράγεβο και κάτι που δεν ξέρω γιατί δεν συγκίνησε όσο θα έπρεπε τους αρμόδιους, να παίρνει κάποια μπουκάλια και να τα επιστρέφει στους φιλάθλους. Ένα λεπτό, υπάρχει μια ένσταση. Όπως φάνηκε στην τηλεόραση, ο Στέλιος ο Σεραφίδης πήρε από την αγανάκτησή του το μπουκάλι, έκανε την κίνηση, αλλά ποτέ δεν το επέστρεψε.
Αυτό φαίνεται στην τηλεόραση, φαίνεται στο βίντεο. Έκανε ότι θα το ρίξει δηλαδή. Ίσως κάποιες γραφίδες κάποιων εφημερίδων να είδαν ότι και το πέταξε κιόλας. Δεν είναι παράξενο αυτό ούτε πρώτη ούτε τελευταία φορά. Όσο είμαστε πρώτοι θα μας πει πάνε. Ο πρόεδρος πρέπει να το ξέρει καλύτερα αυτό το πράγμα. Θα ενεργούσες σαν το Στέλιο Σεραφείδη. Ή θα προσπαθούσες να καλυφθείς και εσύ μες στο κουβούκλιο θέλω, να κάνεις... Θέλω να είμαι ειλικρινής. Ναι, επειδή είπες ότι είσαι μαθητής και παλικάρης, ναι, το λέω αυτό. Εγώ είμαι παρορμητικός από τη φύση μου. Δεν ξέρω πώς ανεργούσα εκείνη τη στιγμή. Αλλά όταν όλοι είδαμε πώς αντέδρασε αυτός ο ήρεμος και πράγος... Επειδή τον ξέρω... Ντούσαν Μπάγεβιτς, ναι. Από εκεί και πέρα πλέον δεν πρέπει να το σχολιάζουμε και δεν πρέπει να το συζητάμε. Έγινανε τόσα πολλά. Που για να φτάσει ο κύριος Μπάγεβιτς στο σημείο να αγανακτήσει, πέσανε τόσες πέτρες και τόσα μπουκάλια και τόσα κέρματα και τόσοι αναπτήρες. Πράγματα τα οποία τα έδειξε και η τηλεόραση και τα είδε και όλη η Ελλάδα την άλλη μέρα από φωτογραφίες που δημοσίευσε ο αθλητικός και πολιτικός τύπος. Οπότε είναι περιττό νομίζω να το σχολιάζουμε. Το ήθος της ΑΕΚ και το ύφος, πιστεύεις ότι το εκπροσώπησε άξια ο Γιάννης Καράς λίγες μέρες αργότερα στο αεροδρόμιο, συναντώντας τον διαιτητή Μαζαράκη και τεινοντάς του το χέρι και λέγοντάς του τι κάνετε, πώς είστε. Άσχετα βέβαια αν ο διαιτητής απάντησε όπως ιστανίσει, ποιος είστε κύριε, πώς σας λένε, δεν σας γνωρίζω και τέτοια. Ναι, μου έκανε εντύπωση αυτό δηλαδή. Ναι, είναι όπως το είπες, ο διαιτητής απέντησε σαν τη ιστανίσει και μπορώ να πω ότι όταν έγινε αυτό το επεισόδιο το οποίο το μεγαλοποιήσανε γιατί κανένα τραπέζι δεν αναποδογυρίστηκε, εγώ απλώς έκανα έντονα τα παραπονά μου στον επόπτη και στο διαιτητή, ο διαιτητής έγραψε ό,τι ήθελε να γράψει. Του είπα και άλλα πράγματα, τα οποία δεν τα σημείωσε. Ειλικρινά, αυτό το λέω πρώτη φορά με προβλημάτισε. Δεν θέλω να αναφέρω τώρα τι του είπα, το ξέρει αυτός, το ξέρω εγώ και οι δύο καταλαβαινόμαστε. Το πιο συγκεκριμένο όμως και το ρεζουμέ της υποθέσεως δεν το έγραψε. Κάποτε πιστεύω να δώσει κάποια εξήγηση γιατί έγραψε όλα και δεν έγραψε το ρεζουμέ της υποθέσεως. Θέλω να γυρίσουμε, μάλλον να φύγουμε από το Καραϊσκάκι, εκτός αν χρειαστεί να λέγω να κάνουμε καμιά ερώτηση μετά πάλι. Και ήθελα να πω για αυτό το θέμα του Μαζαράκη, σαν διαιτητή, όχι σαν πρόσωπο Μαζαράκη, στο ότι απήντησε στον πρόεδρο της ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, στον Καρά, ότι δεν σας γνωρίζω, είναι τίτλος τιμής για την ΑΕΚ. Είναι λογικό να δημιουργεί κάποια συμπεράσματα όταν ένας διαιτητής δεν γνωρίζει τον πρόεδρο της ΑΕΚ. Ίσως ο διαιτητής να γνωρίζει ανθρώπους του Ολυμπιακού ή άλλων ομάδων. Πάντως το ότι δεν γνώριζε τον πρόεδρο της ΑΕΚ είναι τιμητικό για την ΑΕΚ. Βέβαια, αυτό είναι πολύ, πάρα πολύ σωστό που λέει Αλέκος. Εγώ θέλω να πάμε στο πετυχημένο αποτέλεσμα που έφερε η ΑΕΚ εχθές στη Θεσσαλονίκη. Που δεν ήσουν ούτε εσύ, ούτε Γιάννης ο Καράς, που ήταν για μια ακόμα φορά κοντά στην ομάδα ο Νίκος ο Στράτος, ο Βαγγέλης ο Καρατζάβελος και τα άλλα παιδιά. Τα άλλα παιδιά ήταν τα παιδιά της Εξέδρας, που κάτω από το συνηθισμένο σύννεφο της Πέτρας, που τα υποδέχτηκε, έφτασαν ως τη Θεσσαλονίκη και συμπαραστάθηκαν στην ΑΕΚ με τον καλύτερο τρόπο. Λοιπόν, αυτό το αποτέλεσμα θέλω να σχολιάσεις λίγο, γιατί εγώ την ΑΕΚ δεν την είδα να παίζει καλά. Την είδα να παίζει ουσιαστικά, να παίρνει δηλαδή το αποτέλεσμα, κλείνοντας τους, να μπλοκένοντας τους διαδρόμους του Άρη, παίζοντας ένα ουσιαστικά ασφυκτικό ποδόσφαιρο στα επιθετικά του Άρη και καταφέρνοντας να πάρει το ποθητό αποτέλεσμα. Γιατί λίγο καιρό πριν παίξαμε ωραία στο Καρυλαίο και χάσαμε. Θέλω να σχολιάσεις λίγο αυτό το παιχνίδι. Το αποτέλεσμα και το παιχνίδι και το αποτέλεσμα. Κοίταξε, αν και αυτά είναι τεχνικά θέματα και δεν θα ήθελα να μπω, μπορώ να πω όμως ότι την ΑΕΚ την ενδιέφερε το αποτέλεσμα. Το πήραμε και φύγαμε. Πήρε το αποτέλεσμα και έφυγε, έχοντας ότι στο δεύτερο παιχνίδι που θα παίξουμε στα Νέα Φιλαδέλφια θα έχουμε ένα αβαντάζ ότι παίζουμε στην έδρα μας, ότι... Σε 13 μέρες νομίζω, έτσι. Ναι. Τι σκέφτεσαι για αυτό το παιχνίδι, τα εισιτήρια έχουν βγει, οι τιμές δηλαδή έχουν καθοριστεί. Νομίζω... Μήπως θα ήταν σωστό να έχουμε έτσι ένα φθηνό εισιτήριο για να γεμίσει το γήπεδο. Σκέφτεσαι να δώσουμε το παιχνίδι τηλεοπτικά δικαιώματα. Ο Άρης χθες δεν το έδωσε, προς τιμή του. Ναι. Και γέμισε το γήπεδο. Ναι, δεν ξέρω. Δηλαδή, συμφωνείτε να μην βλέπει ο κόσμος την ΑΕΚ. Συμφωνώ να βλέπει ο κόσμος την ΑΕΚ, αλλά θα ήθελα να γεμίσει και το γήπεδο. Και βέβαια θα προτιμούσα να τιμωρήσουμε τους αεκτζίδες που προτιμούν να τη βλέπουν από την τηλεόραση παρά να τιμωρήσουμε την ίδια την ομάδα με το να τις έχουμε λιγότερο κόσμο στο γήπεδο. Προτιμώ έστω και μια φορά να μην δώσουμε το παιχνίδι στην τηλεόραση. Πόσα εκατομμύρια είναι, 5-10? Δεν είναι θέμα μόνο το οικονομικό. Θα πεις όλη την Ελλάδα θα δουν τη ΑΕΚ. Εμείς έχουμε σαν αρχή ότι θέλουμε την ΑΕΚ, την τωρινή ΑΕΚ, να τη βλέπει όλη η Ελλάδα και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι έχουμε μηνύματα, φάξ, ενοχλήσεις από όλη την Ελλάδα
από μέχρι και από τα τελευταία χωριά, στα σύνορα. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ, δώστε το παιχνίδι στην τηλεόραση να δούμε και εμείς. Όταν λοιπόν έχεις τέτοιες ενοχλήσεις, κάπου μπαίνει ο προβληματισμός. Γιατί το πρόβλημα είναι περισσότερο της διοίκησης ΑΕΚ. Δηλαδή, εγώ θέλω να γεμίσει το γήπεδο, ο οποίος θα είναι ο 12ος παίχτης για να έρθει η πρόκριση πιο εύκολα στην ΑΕΚ. Όταν υπάρχει τηλεόραση, οπωσδήποτε έχουμε μείωση εισιτήριο. Αν και πιστεύω στο συγκεκριμένο παιχνίδι, το γήπεδο θα γεμίσει και δεν ξέρω τελικά τι θα κάνουμε με την τηλεόραση, αν θα το δώσουμε ή όχι. Σωστά. Εγώ και εγώ αυτό εύχομαι και το παιχνίδι να το δείξει τηλεόραση, αλλά για να το δουν και τα τελευταία χωριά, όπως είπες, αλλά να γεμίσει και το γήπεδο την άλλη Τετάρτη, επειδή μεσολαβεί άλλη εκπομπή. Ναι, μεσολαβεί. Α, μεσολαβεί μια άλλη εκπομπή, η οποία θα είναι δοσμένη εκεί ψυχικά και οπτικά. Λοιπόν, επιτυχημένο το αποτέλεσμα. Εγώ θα σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Εχθές στη Θεσσαλονίκη το αποτέλεσμα ήταν καλό. Είχαμε όμως και ένα άλλο αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα που ήταν αμέσως μετά τον αγώνα του ποδοσφαίρου, το αποτέλεσμα του αγώνα του μπάσκετ. Ένα παιχνίδι που η ΑΕΚ έκανε. Ή μήπως δεν σε ενδιαφέρει το μπάσκετ της ΑΕΚ, δεν παρακολουθείς? Ό,τι έχει σχέση με την ΑΕΚ με ενδιαφέρει. Για ξαναπες το μια φορά αυτό. Ό,τι έχει σχέση με την ΑΕΚ με ενδιαφέρει. Λοιπόν, ό,τι έχουμε σχέση με την ΑΕΚ λοιπόν μας ενδιαφέρει. Είναι πολύ ωραία λόγια, γι' αυτό ήθελα να τα ακούσουμε δύο φορές. Θέλω να μου σχολιάσεις το άτοχο αποτέλεσμα που ήταν πάλι αγώνας κυπέλλου στο μπάσκετ που χάσαμε για ένα καλάθι από τον Ηρακλή, βλέποντας το ίδιο έργο στην ΑΕΚ να τα δίνει όλα, να παίζει, να πηγαίνει το παιχνίδι στον πόντο, αλλά τελικά να χάνουμε. Έμαθες ότι αποκλειστήκαμε, ναι, από τον Ηρακλή? Το έμαθα. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Πιστεύω ότι ο Ηρακλής είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία έχει μια πολύ καλή πορεία στο φετινό πρωτάθλημα. Είχε όμως καλές απουσίες. Είχε θετές απουσίες εχθές. Είχε και τον Ντόμπερ βιασμένο, ο οποίος δεν. Τι να πω τώρα, τι να σχολιάσω. Έπαιξε η ομάδα, έχασε. Εντάξει. Δεν έχεις δει ποτέ την ΑΕΚ στο μπάσκετ όμως, έτσι δεν είναι, από τη μέρα που ανέλαβες την ΠΑΕ? Κάνεις λάθος. Κάνω λάθος. Ναι. Ωραία. Λοιπόν. Ναι, γεια σας. Δεν ξέρω αν μας ακούτε. Παίρνω από το σύνδεσμο φιλάθλου ΝΑΕΚ Αμερικής. Μπράβο, είναι τα. Είμαι ο πρόεδρος του συνδέσμου. Ο Γιάννης ο Ιωτίτσης. Θερμά συγχαρητήρια στην Original για την εκπομπή που έβαλε στην τηλεόραση. Γιατί μπράβο, ακολουθεί μετά το ράδιο που έχει την εκπομπή. Τώρα έβαλε και στο ράδιο. Εμείς με την Ορίτσελαν έχουμε αδερφικές σχέσεις. Γιάννη, καλησπέρα. Προσπαθούμε εδώ στη Νέα Υόρκη, τη μακρινή Νέα Υόρκη, να κρατήσουμε όσο πιο πολύ ψηλά μπορούμε το δικαίωμα λαϊτό. Συγχαρητήρια σε όλους σας και πρωτού κλείσω θα σας δώσω το Γενικό Γραμματέα να σας πει δύο κουβέντες, αλλά παρακαλάμε και από εδώ, από τη χιονισμένη σήμερα Νέα Υόρκη, το κύριο Μελισσανίδη να μην παραιτηθεί και να κρατήσει εκεί γερά, γιατί αρχίσαν να μας χτυπούν ξανά. Λοιπόν, αυτά από μένα, πάρτε το Γενικό Γραμματέα. Ναι, γεια σας και από μένα. Θέλω να ευχηθώ συγχαρητήρια στην Ορίζινα Λιγουσιάνα για την καταπληκτική ενέργεια με το να βλέπουμε τον κόσμο της ΑΕΚ στην τηλεόραση. Είναι μια ενέργεια πραγματικά πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα και γιατί όχι για τα παγκόσμια. Χίλια συγχαρητήρια λοιπόν στην τελική Ορίζινα Λιγουσιάνα. Αφού και εμείς εδώ στο Σύνδεσμο του Φιλάθλου ΝΑΕΚ Αμερικής είμαστε εραστές της Original και αισθανόμαστε περήφανοι όταν όπου κι αν πηγαίνει η ΑΕΚ, ο κόσμος της ΑΕΚ να είναι δίπλα στην αγαπημένη μας ΑΕΚ. Όλα αυτά βέβαια οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στην μεγάλη Original 21 και σε όλα τα παιδιά που ανήκουν στην Original. Χίλια συγχαρητήρια για από μένα και ευχόμαστε να είμαστε μονιασμένοι τώρα για τον δύσκολο δρόμο του πρωταθλήματο και του κυπέλου. Και έχουμε μια ευχή εμείς από την Αμερική, ο κύριος Μιλισσανίδης να μην παραιτηθεί, γιατί πραγματικά το χρειάζεται η αγαπημένη μας ΑΕΚ τώρα και ακόμα μια ευχή. Κάτι πρέπει να γίνει και με τον μπάσκετ. Με τον μπάσκετ που είναι το πιο τιμημένο τμήμα της αγαπημένης μας ΑΕΚ. Γεια σας από μένα, το Γενικό Γραμματέα του Συνέδριου Φιλάθλου ΝΑΕΚ Αμερικής και φυλάκια σε όλους τους οπαδούς της μεγάλης ΑΕΚ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας. Πάντως εμείς για τη Φιέστα θα στείλουμε αντιπροσωπεία να το γλιτήσουμε κάτω και ευχόμαστε φέτος να πάρουμε το double, όχι μόνο το πρωτάθλημα, να πάρουμε το double, γιατί μετά από 10 χρόνια απουσίας στο κύπελλο, πιστεύω φέτος να πάρουμε και το κύπελλο. Αν θέλετε να μας ρωτήσετε τίποτα, Γιάννη, είμαστε στη διάθεσή σας. Λοιπόν, Γιάννη μας ακούει, καλησπέρα. Καλησπέρα από την πολύ κοντινή Ελλάδα. Πιστεύω να μας ακούν τώρα τα παιδιά από την Νέα Υόρκη. Αυτό που πρέπει να τους πούμε είναι ότι ο Δημήτρης Μελισσανίδης μπορεί να έχει παραιτηθεί από τη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου, αλλά προσωπική άποψη εκφράζω και πιστεύω να έχει απήχηση σε πολύ κόσμο της ΑΕΚ, δεν έχει παραιτηθεί από τις καρδιές του κόσμου της ΑΕΚ.
Οι καρδιές του λαού της Ένωσης πιστεύω ότι κρύβουν καλά μέσα τους έναν Δημήτρη Μελισανίδη στο θέμα τουλάχιστον της μαχητικότητας. Ήταν ένα πολύ καλό happening. Να μας συγχωρέσετε για την απειρία και την, δεν είχαμε το χρόνο να το προαναγγείλουμε αυτό το θέμα. Είχαμε ένα τηλεφώνημα που βέβαια δεν είναι στημένο από την Νέα Υόρκη, εκεί όπου η ΑΕΚ λατρεύεται στην κυριολεξία σαν θεά. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τα παιδιά από εκεί για την παρέμβασή τους στην τηλεφωνική και να σας πούμε και πάλι ότι ο Δημήτρης Μελισανίδης δεν πρόκειται να παραιτηθεί τουλάχιστον από τις καρδιές του κόσμου της ΑΕΚ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μια συγκινητική παρέμβαση και όλοι όσοι μας βλέπετε από την τηλεόρασή σας να νιώθετε ανάλογα τουλάχιστον σαν και εμάς, δεν ξέρω πώς. Λοιπόν, πολύ χαίρομαι ιδιαίτερα, ειδικά για τη φωνή του αδερφού μας, του Δημήτρη του Χατζηχρήστου. Γεια σου, γεια. Χαίρομαι ιδιαίτερα που περνάει τον Ατλαντικό, γιατί τα σύνορα της ΑΕΚ, όπως βλέπετε, έχουν περάσει ολόκληρο τον Ατλαντικό. Τι ώρα είναι? Χαίρομαι ειδικά που ακούω τη φωνή του αδερφού μου, του Δημήτρη του Χατζηχρήστου, και θέλω να στείλω αδερφικούς χαιρετισμούς στον Αλέκο του Μαργαρίτη, που ξέρουμε αυτή τη στιγμή ότι κάθεται δίπλα σας. Σας αγαπάμε και να ξέρετε ότι ο Δικέφαλος Αϊτός θα κρέμεται εδώ στο Empire State του λεγόμενου για πολλά χρόνια. Σας αγαπάμε όλους γενικά. Γιάννη, θέλεις να δώσεις και το τηλέφωνο, αν υπάρχουν μερικοί άπιστοι που θα πρέπει να ξοδευτούν πληρώνοντας τηλεφώνημα στην Αμερική για να βεβαιωθούν ότι είναι του συνδέσμου? Λοιπόν, ναι, ναι. Αν μπορούσαμε να πάρουμε το... Το τηλέφωνο μας στο σύνδεσμο είναι 545... Το αυτόματο. 116, δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο. Κρατάμε ενήμερους όλους τους εκτήτες της Αμερικής, παίρνουν τηλέφωνο καθημερινώς και ακούν τα νέα της αγαπημένης μας ΑΕΚ για 24 ώρες του 24ωρου. Ο κωδικός είναι 718. Αυτό. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, για όσους άλλους θέλουν να μάθουν από πού παίρνουμε σήμερα το, για που δίνουμε αυτά, υπάρχει δεύτερο κλαμπ στο Μανχάταν, στην καρδιά του Μανχάταν, και το τηλέφωνο είναι 695-3843-212, κωδικός αριθμός. Έχουμε δηλαδή, Γιάννη, μα ακούει ο Γιάννης, έχουμε δύο δηλαδή φορείς της ΑΕΚ στην καρδιά της Νέας Υόρκης στην Αστόρια, έτσι δεν είναι? Σε κάθε γωνία της Αστόριας υπάρχουν, όπως η Original έχει τα κλαμπ τα δικά της σπαρμένα σε όλη την Ελλάδα, αυτή τη στιγμή σας πληροφορώ ότι έχουμε ανθρώπους από το Χιούστον, το Τέξας, έχουμε ανθρώπους από το North Carolina, έχουμε από το Μίσιγκαν, από την Αϊόβα, από το Όρεγκαν, που καθημερινά έχουμε επαφή και τους τροφοδοτούμε με την κασέτα μας, γιατί έχουμε κατορθώσει κάθε Τρίτη να παίρνουμε την κασέτα της ΑΕΚ, να βλέπουμε κι εμείς την ΑΕΚ, να μην την ακούμε μόνο, να τη βλέπουμε και τη διαμεράζουμε από το κλαμπ, από το σύνδεσμο το δικό μας σε όλα τα παιδιά εκτός Νέας Υόρκης. Γιάννη, μας ακούει ο Γιάννης και... Αυτά έχει κατορθώσει ο σύνδεσμος εδώ και χάρη στη βοήθεια τη μεγάλη της Original δεν θα σταματήσουμε μόνο να βλέπουμε, να ακούμε την ΑΕΚ. Κατορθώσαμε τώρα να βλέπουμε και την ΑΕΚ και θα παρακαλούσαμε πολύ το Μελισανίδη κανένα καλοκαίρι, αν δίνεται, να φέρει την ΑΕΚ να την δούμε στη Νέα Υόρκη να κάνει προετοιμασία. Ζωντανή, ζωντανή, έτσι. Γιάννη, να μας μιλήσει, θα μπορούσαμε να μιλήσει ο πρόεδρος στα παιδιά της Νέας Υόρκης. Να μιλήσει τώρα. Ναι, να μιλήσει. Να μιλήσει, να τον ακούσεις να μιλάει. Ναι. Γιατί δεν μπορείς να το δεις. Επειδή εδώ που είμαστε τώρα έχουμε δύο τηλέφωνα, θα ακούμε τέσσερα άτομα συγχρόνως. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Μελισανίδη για το μήνυμα που μας στείλανε για το χώρο μας, λίγο καθυστερημένε βέβαια, αλλά το πήραμε. Και να κρατήσει κι αυτός γεράμεθα από κάπου, δεν ορίζει να μπορεί να μιλήσει ο πρόεδρος και ακούμε τέσσερα άτομα συγχρόνως. Καταρχήν θέλω να στείλω τους δυνατούς χαιρετισμούς μου. Δεν μπόρεσα, αν και πολύ το θέλω, να σας επισκεφθώ. Πιστεύω όμως ότι το επόμενο δίμηνο θα κάνω ένα ταξίδι στη Νέα Υόρκη και θα έρθω να σας δω. Η λέξη παραίτηση που μου είπατε να μην παραιτηθώ, θέλω να πιστεύετε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Είμαι κοντά στην ομάδα και ίσως τώρα με κάνει να είμαι ακόμα πιο δυνατά και πιο κοντά. Λόγοι όμως που δεν θέλω να αναφέρω τώρα με ανάγκασαν σε αυτή την παραίτηση.
Ειλικρινά αισθάνομαι για μια ακόμη φορά συγκινωμένος για ό,τι κάνετε εσείς τα παιδιά της Original εκεί στη μακρινή Αμερική και με την πρώτη ευκαιρία θα είμαι κοντά σας και πιστεύω στο νέο πάρτι που θα κάνουμε το καλοκαίρι εμείς. Νέο πάρτι. Που θα στεφτεί η ΑΕΚ πάλι πρωταθλήτρια να είσαστε πάλι κοντά μας. Και πάλι τους χαιρετισμούς. Λοιπόν, Γιάννη, άκουσα τον πρόεδρο. Μιλήσαν ήδη. Ναι. Θα θέλαμε πολύ να έρθει εδώ στη Νέα Υόρκη να τον φιλοξενήσουμε. Όπως ξέρετε, για το χώρο μας φιλοξενήσαμε 7 άτομα από την Ελλάδα και το Μαύρο μαζί με τη γυναίκα του και περάσαμε φανταστικά. Δηλαδή ζήσαμε 10 μέρες Ελλάδα. Γιατί το μόνο που μας λείπει στην Αμερική είναι η Ελλάδα μας και η Αϊκάρα μας, τίποτα άλλο. Εντάξει Γιάννη, εντάξει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Ήταν συγκινητικό, happening, καθόρμητο, δεν είχε προγραμματιστεί. Τα παιδιά μάθανε τι κάνουμε την εκπομπή εδώ. Λοιπόν, θα ήθελα, αν είναι εύκολο, να περάσουμε να δούμε κάποιες τουλάχιστον εικόνες από την, υποδοχή, αν την πούμε έτσι, της ΑΕΚ εχθές στο αεροδρόμιο. Δεν ξέρω αν είναι έτοιμη η συνέντευξη που έχουμε. Χθες το βράδυ τι ώρα γύρισε η ομάδα? 8.30 ώρα. Δεν την έχουμε έτοιμη? Δεν την έχουμε έτοιμη αυτή η κασέτα. Λοιπόν, να περάσουμε πάλι στην παρουσία του Προέδρου εδώ πέρα. Αλέκο, δεν ξέρω αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι. Ναι, θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Μελισσανίδη. Έχετε την τιμή και την τύχη, κύριε Μελισσανίδη, να είστε συνιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ την εποχή που κλείνει τα 70 της χρόνια. Μπήκαμε στο γενέθλιο έτος, πλησιάζει και ο μήνας. Ήθελα να μας πείτε τι ετοιμάζετε, αν υπάρχει κάποιο σχέδιο του εορτασμού, πέρα από την κατάκτηση του Ντάμπλ φυσικά που θα είναι η κορονίδα των εκδηλώσεων, αν υπάρχουν κάποιες σκέψεις, αν μπορείτε να μας αποκαλύψετε κάτι, πώς θα γιορτάσουν οι φίλοι της ΑΕΚ για να μάθουν οι μικροί και να θυμηθούν οι μεγάλοι, καταγωγές, πράγματα, οτιδήποτε. Αν μπορείτε κάτι να μας πείτε σε ένα σχεδιάγραμμα. Οπωσδήποτε υπάρχει κάτι και το οποίο δουλεύετε. Δεν μπορώ να πω κάτι συγκεκριμένο. Πέραν του double. Ναι, βέβαια. Κάπου διάβασα για ένα φιλικό με τουρκική ομάδα. Το πιο βασικό είναι τα 70 χρόνια να γιορταστούν και η ΑΕΚ να έχει πάνω στο τραπέζι τον double. Κάπου διάβασα για ένα τσάρτερ να πάει στο Πατριαρχείο. Ναι, υπάρχουν αυτές όλες είναι σκέψεις. Να παίξουμε φιλικό παιχνίδι με μια ομάδα από την Κωνσταντινούπολη. Να πάει όλη η ομάδα εκεί. Όλη η ομάδα να πάει να χαιρετήσει στο Πατριαρχείο. Και εκδηλώσεις άλλες, οι οποίες θα γίνουν στο στάδιο Νέας Φιλαδέλφειας, σε συνεργασία πάντα με το γραφείο τύπου της ΑΕΚ. Δεν μπορώ θετικά να σας πω και οριστικά το τι θα ακολουθήσει. Θέλω όμως να πιστεύω ότι στα μέχρι σήμερα δείγματα που έχουμε κάνει, λοιπόν, πρέπει να μας έχετε εμπιστοσύνη. Μα από εκεί έχουμε την αγωνία, γιατί το ωραίο θα δούμε ακόμη. Έτσι. Να πούμε και στον Πρόεδρο για τη μεγάλη εκδήλωση που κάνουμε. Στις 26 Μαρτίου, ξέρεις, κάποτε η ΑΕΚ είχε έναν προπονητή που ήταν, νομίζω, της δικής σου γενιάς. Τον λέγανε Τσάκναντι. Τον εθαύμαζα. Ήταν ένας προπονητής που τον πίστευα εκείνη την εποχή, γιατί και εγώ... Δύο χρονιά στην ΑΕΚ, δύο τίτλους, έτσι. Φίλαθλος. Θυμάμαι τότε που ερχόταν και έκανε έφοδο στο σπίτι του Τάσου του Βασιλείου, γιατί, δεν ξέρω να ξέρεις, εμένα ο Τάσος Βασιλείου είναι... Ναι, δεν είναι μόνο γειτονάς μου, είναι και κουμπάρος μου, έχει παντρέψει κιόλας. Και από τότε θυμάμαι τον Τάσο που μίλαγε με τα καλύτερα λόγια για τον Τσάκναντι. Μέγανε Μίστερ Πρωτάθλημα, μας έδωσε τίτλο το 62-63 και το 68-69. Ήταν 67-68 ήταν δύο χρονιές που είχε έρθει τότε. Αυτόν λοιπόν τον άνθρωπο στις 26 Μαρτίου θα τον έχουμε για δύο βράδια στην Ελλάδα. Θα είναι επίσημος προσκεκλημένος, θα τον τιμήσουμε. Εκεί θα σε έχουμε και σένα. Λοιπόν, είναι έτοιμη η κασέτα στο αεροδρόμιο. Φύγαμε λοιπόν να δούμε αποκλειστικές εικόνες. Εντάξει, ήταν λίγο παραπάνω από το, όριο, αγριεμένη. Αγριεμένη. Στον επαναληπτικό. Έχουμε άλλα παιχνίδια, δεν σκεφτόμαστε το επαναληπτικό. Εκτός από το πρωτάθλημα που το πήραμε και το κύπελλο, τώρα το έχουμε στη τσέπη μας. Το ελπίζουμε. Μακάρι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Βρήκαμε τον Νίκο Κορομιλά στο αεροδρόμιο. Μετά από το συμβάν του Σαββάτου, τι έχεις να μας δηλώσεις? Ήταν μια εμπειρία για μένα αυτό που έγινε το συμβάν. Το πήρε με χτυπήσει μια πέτρα και ένας αναπτήρας. Το δεύτερο χτύπημα ήταν φοβερό απέναντί μου, το οποίο έπεσε ανέστητος. Από εκεί πέρα δεν θυμάμαι τίποτα άλλο. Τράβηξες τα ίδια και σήμερα? Σήμερα ήταν σχεδόν καραϊσκάκι, αλλά ήμασταν τυχεροί και μας χτυπήσανε. Μπράβο, καλό κουράγιο.
Θα συνεχίσεις, πώς νιώθεις τώρα, το πάρουμε και το κύπελλο. Το πρωτάθλημα το έχουμε σίγουρα και το κύπελλο 99%. Σε ευχαριστούμε. Μια ευχή για το κανάλι που ανοίγει αύριο. Εύχομαι να έχει τα κρωματικότητα πιο πολύ από όλα τα κανάλια. Καλώς ήρθατε στο γνωστό χώρο. Περιμένουμε πάντα την ομάδα όσοι δεν πηγαίνουμε στο γήπεδο. Ήρθατε κι εσείς για την υποδοχή της ομάδας. Νομίζω ναι. Αλλά έρχεται και ο γιος μου από την Καβάλα και συνδύασα δύο γεγονότα. Μπράβο σας. Το αποτέλεσμα το σημερινό, πώς το κρίνετε? Νομίζω ότι είναι ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα και πιστεύω ακράδαντα ότι με το αποτέλεσμα αυτό η ομάδα της ΑΕΚ στο δεύτερο γύρο θα περάσει. Το ελπίζουμε κι εμείς. Οι αποφάσεις όλες αυτές μας αγγίζουν εμάς? Νομίζω όχι, δεν πρέπει να δώσουμε σημασία σε αποφάσεις. Έχει τη δυνατότητα η ομάδα της ΑΕΚ τώρα πλέον από εδώ και ύστερα να πάρει το πρωτάθλημα και να μην χάσει και κανένα παιχνίδι από εδώ και ύστερα. Συμπίσουμε ότι θα πάρουμε και το κύπελλο, έτσι? Νομίζω ναι, βεβαίως, αλίμονο. Σας ευχαριστούμε πολύ, έρχονται οι παίχτες, πάμε να βρούμε και αυτούς. Εγώ ευχαριστώ. Αύριο είναι η παρθενική μας εμφάνιση και να δούμε τι θα κάνουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, ήταν μερικά στιγμιότυπα από την χθεσινή βραδινή άρξη της ΑΕΚ από την Θεσσαλονίκη. Είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε τον Βασίλη Δημητριάδη, τον Νίκο Κρομιλά που έφαγε το μπουκάλι κέρμα στο Καραϊσκάκι, αλλά και τον Τριάδη που τον βρήκαμε στο αεροδρόμιο με διπλή ιδιότητα και του πατέρα, αλλά και του... Έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά με τον Σταματιάδη, έτσι. Ακαδημία, παιδική ακαδημία, έχουμε κάνει πολύ. Αυτό είναι δουλειά σε βάθος, θα το αναλύσουμε κάποια μέρα, έτσι. Λοιπόν, να γυρίσουμε πάλι στον προσκεκλημένο μας, τον Δημήτρη Μελισανίδη, και να του πούμε στα επόμενα εκτός έδρας παιχνίδια που απομένουν ήτη στο Καρτατσόβλιο, στη Δράμα, στην Καραμαριά και στην Έδεσα. Θα πρέπει να τα δώσει όλα για όλα η ομάδα. Η ομάδα που έχει να κάνει τώρα τελευταία με τραυματισμούς, με απουσίες, με κάρτες. Έχουμε χάσει τον λογαριασμό. Κάποιος παίκτης, νομίζω ο Σταματής, μου είπε: όσοι ήταν να τραυματιστούμε, τραυματιστήκαμε. Όσες κάρτες ήταν να δεχτούμε, δεχτήκαμε. Και από εκεί και πέρα συνεχίζουμε να παλεύουμε. Πιστεύεις ότι η πάλη αυτή θα συνεχιστεί ίδια μέχρι το τέλος, μέχρι και την τελευταία αγωνιστική με τον Όφη? Οπωσδήποτε. Πιστεύω ότι μέχρι τελευταία αγωνιστική η ΑΕΚ θα παλεύει. Περάσαμε κάποια άτυχα αποτελέσματα, γιατί όλοι ξέρουμε ότι η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που παίζει συνολικά και όταν από μια ομάδα η οποία έχει ένα ρυθμό απουσιάζουν 4 και 5 βασικοί παίχτες, καταλαβαίνετε ότι ξεσυντονίζεται και δύσκολα βρίσκει το ρυθμό της. Τώρα που γυρίζει ο Στέλιος όμως δεν θα απουσιάσει κανείς. Θα είναι σαν να μην απουσιάζει κανένας. Πιστεύω όμως ότι και με την επιστροφή του Στέλιου και με τα παιδιά τα οποία τελειώσαν οι τραυματισμοί και οι κάρτες, η ΑΕΚ θα είναι πανέτοιμη και όταν η ΑΕΚ είναι κομπλέ δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Μιλήσαμε για το 1922 που ήρθαν τα πρώτα προσφυγικά κύματα στην Ελλάδα, για το 1924 που ιδρύθηκε η ΑΕΚ. Μιλήσαμε για τα 70 χρόνια. Κάναμε νήξη στο Τζάκνατι, Τάσος Βασιλείου. Λοιπόν, στα 70 χρόνια της ΑΕΚ, που φέτος συμπληρώνονται, θα ήταν αμαρτία ή αδικία αν δεν είχαμε κι εμείς ένα λεπτό να σας δείξουμε ή δύο, κάτι πολύ ενδιαφέρον, δύο λεπτά, κάτι πολύ ενδιαφέρον, που βέβαια δεν είναι διαφημιστικό, είναι ηρωικό, συγκινητικό και θυμίζει μια εποχή που εμείς τουλάχιστον που είμαστε εδώ την ζήσαμε έντονα, Αλέκο. Τη ζήσαμε έντονα, περηφανευόμαστε για την τύχη που είχαμε να τη ζήσουμε έντονα. Είναι ένα κομμάτι που προσωπικά αγαπώ πιο πολύ από οτιδήποτε άλλο. Πιστεύω σε όλες μας τις εκπομπές να έχουμε μια σειρά και με χρονολογική σειρά όπως ήταν, αλλά για σήμερα, για την πρώτη εκπομπή, έχουμε διαλέξει, έχουμε την τύχη να έχουμε κάποια στιγμιότυπα από τον αγώνα Derby ΑΕΚ, που δεν είχε δείξει τηλεόραση στην Ελλάδα. Το μεγαλύτερο αποτέλεσμα ελληνικής ομάδας στην Ευρώπη, γιατί η Derby τότε ήταν ένας κορυφαίος σύλλογος στην Αγγλία. Περίοδος 76-77 λοιπόν, Φάντρο Καλισμόνητος προπονητής. Λουκάς Μπάρλος, ο αγαπημένος θείος Λουκάς. Πού καθώς να, πρόεδρος. Είμαστε μαζί στο γήπεδο και δεν βρεθήκαμε εκείνη τη μέρα. Έτσι. Μαζί. Θα βάλουμε και quiz, αν την κάνουμε. Θα βάλουμε και quiz, αλλά δεν γίνονται όλα από την πρώτη στιγμή. Λοιπόν, έχουμε περίοδο 1976-77, κύπελο UEFA, Derby ΑΕΚ. Εκατοντάδες φίλοι της ΑΕΚ βρέθηκαν στην Αγγλία στο Derby για τη μεγάλη ρεβάνς. 2-3 νίκησε η ΑΕΚ σε μια σκληρή έδρα, η μεγαλύτερη της επιτυχία. Και εδώ αρχίζει το ρεσιτάλ των μεγάλων αποκρούσεων του τριαντάφυλλου Στεριούδα που υπεράσπιζε εκείνους τους αγώνες στην εστία της ΑΕΚ. Είδαμε εδώ ένα δοκάρι. Εφιαλτικές στιγμές βέβαια πέρασε η ΑΕΚ. Ήταν φυσικό, όπως και η Derby County στην Αθήνα. Στην έδρα της έπαιζε η αγγλική ομάδα, αλλά στο τέλος για κάποιες
Στιγμές βέβαια ήταν εφιαλτικές, μόνο για κάποια διαστήματα. Για την ΑΕΚ που είχε θαυμάσια εμφάνιση, ξαναγιώται εδώ το Στεριούδα, ο Τσάρλι Τζόρτζ έπεσε με δύναμη απάνω του, δεν πρόλαβε. Πάλι ο Στεριούδας σε δράση. Την μπάλα θα βγει από την περιοχή της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που νίκησε, κάνοντας μια θαυμάσια εμφάνιση, έπαιξε περίτεχνο ποδόσφαιρο μέσα στο αγγλικό γήπεδο με μια ομάδα που εκείνη την εποχή ήταν σπουδαία. Και εδώ, συνεχείς προσπάθειες, όλο ο Στεριούδας, δύσκολα ητά το εκείνο το βράκελ. Νέα προσπάθεια, απόκριση, αλλά αυτή τη φορά ο Τσάρλι Τζόρτζ θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα της ΑΕΚ. Δεν έχουμε όλα τα γκολ από αυτή τη συνάντηση. Ο Τσάρλι Τζόρτζ, λοιπόν, σε ένα γκολ. Ένας μεγάλος χαφ, ο Τάκης Νικολούδης εδώ. Στο ένα από τα τρία γκολ της ΑΕΚ. Δέχεται τα συγχαρητήρια από τους συμπαίκτες του. Μεγάλο βράδυ για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Στεριούδας θα απαντήσει με μια θετική απόκρουση. Και πάλι ο Νικολούδης που οργανώνει αυτή την επίθεση για την ΑΕΚ. Θα βγάλει δεξιά στον Κύπριο τον Τάσο. Αυτός ικανότερο σουτέρ. Κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της Ντέρμπι. Ντέρμπι Κάουντι ΑΕΚ 2-3 για το κύπελλο ΕΦΑ το 1976. Ήταν πιο επικίνδυνη, στο δεύτερο η ΑΕΚ πολύ καλύτερη. Βλέπουμε ήδη. Αυτό ήταν μια γεύση από το επόμενο σύριαλ που θα ακολουθήσει. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς ένιωσε με όλα αυτά που είχαμε την ευκαιρία να δούμε. Το παιχνίδι αυτό έλειπε, δεν ήσουν. Δεν ήμουν, αλλά. Ήσουν κάπου στην οίκαια. Κάπου στην οίκαια. Και... κάπου στην οίκαια. Το έβλεπε στο παιχνίδι. Δεν το είχε δείξει. Δεν το είχε δείξει τηλεόραση. Δεν το είχε δείξει τηλεόραση. Νομίζω ότι το είχε δείξει. Όχι, νομίζω. Δεν το είχε δείξει. Μετά κάποια στιγμή ότι είχε δείξει. Ούτε στην υποδοχή σε είδα. Όχι, στο αεροδρόμιο. Όχι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να σου κάνουμε και μια τελευταία ερώτηση, γιατί σε έχουμε κουράσει πάρα πολύ. Είσαι από οικογένεια φτωχή, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, έχω γεννηθεί. Μίλησε μας λίγο για τα πρώτα σου χρόνια, τα παιδικά σου χρόνια. Οι γονείς μου ήταν πρόσφυγες, είμαι Πόντιος στην καταγωγή. Γι' αυτό και αγαπάς τους Πόντιους Βέρειας. Ναι, έχω ευαισθησία γενικά γύρω από το ποντιακό στοιχείο, γενικά όπου και να υπάρχουν Πόντιοι, όχι μόνο Πόντιοι Βέρειας. Γι' αυτό και τα χορευτικά συγκροτήματα στο νομίζω πάρτι ότι... του Μασκέ. Ναι, ήταν. Και εκεί είδαμε Πόντιους, ναι. Όλοι Πόντιοι, όπου έχει. Το οποίο νομίζω ήταν και το πιο ωραίο, έτσι. Εκείνο ήταν. Θα ήταν ευχής έργο να μπορούσαμε να δούμε την. Κασέτα που έκανε η παραγωγή της ΠΑΕ ΑΕΚ, αυτό θα ήταν κάτι πολύ ωραίο αν μπορούσαμε να το προσφέρουμε στους οπαδούς της ΑΕΚ, αλλά από μέσα ο σκηνοθέτης μου κάνει νοήματα έτσι, απαγορευτικά. Και έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει στην οίκαια του Πειραιά. Όντως οι γονείς μου ήταν πρόσφυγες όπως είπα. Εκεί μεγάλωσα, εκεί ανδρώθηκα. Τα πρώτα μου χρόνια σε σχέση πάντα γύρω από το ποδόσφαιρο. Τα ξέρετε πολύ καλά ότι είχα ασχοληθεί με τα διοικητικά του Ιωνικού Νικαίας. Ηγήθηκα μιας καταστάσεως εκεί με κάτι φίλους όταν μας είχαν για πολίτες β' διαλογής. Είμαι και λίγο εγωιστής. Είπα κάποτε αυτήν την ομάδα τη βγάλουμε στην Α' Εθνική. Και κάναμε μια προσπάθεια και ήμουνα ο άνθρωπος που ηγήθηκα και βγήκε ο Ιωνικός στην Α' Εθνική. Και μετά πίκρα. Όχι, καμία πίκρα. Όταν Είχα μια φιλοδοξία να βγει η ομάδα της περιοχής μου στην Α' Εθνική. Προχθές έπεσε Ιωνικός προοδευτική. Προοδευτική ο Καράς, Ιωνικός. Πώς όταν παίζουν αυτές οι δύο ομάδες, τι γίνεται. Κόλλημα και ο Καράς με την προοδευτική, τι είναι αυτό. Κοίταξε να δεις, εγώ αυτή τη στιγμή δεν με νοιάζει τίποτα άλλο παρά μόνο η ΑΕΚ. Από μικρό παιδάκι είμαι ΑΕΚΖΙΣ. Έτσι κάναμε και τον Καρά, να νοιάζεται μόνο για την ΑΕΚ. Σε λίγο ναι. Θα το κάνουμε και εσύ οριστικό. Τώρα υπήρχε και ένα τοπικό ντέρμπι. Η ΑΕΚ είχε παίξει. Είχαμε στεναχωρηθεί το Σάββατο εμείς με το αποτέλεσμα του Ολυμπιακού. Πήγαμε, είδαμε και εκείνο το παιχνίδι. Πάντως, δεν ξέρω αν το πιστεύετε τώρα. Το πιστεύετε όλοι. Είναι εκπομπή της ΑΕΚ. Έτσι, βλέπετε εδώ οι σημαίες όλες γράφουν ΑΕΚ πίσω. Όταν φύγουμε απόψε από εδώ, δεν θα πολυπιστεύουμε τι κάναμε. Δεν θα ζούμε σε άλλο κόσμο, έτσι δεν είναι. Υπάρχουν τα βίντεο όμως. Υπάρχουν τα βίντεο. Δεν τα πάω καλά με τα βίντεο. Δεν μπορώ. Ό,τι έχει σχέση με βίντεο. Επειδή τα πάω εγώ καλά, λοιπόν. Μπράβο. Επειδή δεν θα το πιστεύεις εσύ, θα στο βάζω να παίζει. Να το βλέπω έτσι. Λοιπόν, πάντως ως την άλλη Πέμπτη έχουμε καιρό. Θα έχουμε πάλι ανακατοσούρα, θα έχουμε πάλι τρέξιμο, αγωνία και υπερένταση. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθες εδώ και είπαμε αυτά τα πολύ λίγα πραγματάκια. Ως το Σαββατοκύριακο τώρα έχουμε εύκολο παιχνίδι με την Άουσα. Έρχεται όμως η άλλη.
Το άλλο παιχνίδι θα είναι δύσκολο στο Καστατζόγλιο. Δεν υπάρχουν, Δημήτρη, εύκολα και δύσκολα παιχνίδια. Όλα τώρα από εδώ μέχρι το τέλος είναι δύσκολα παιχνίδια. Αν πιστέψουμε ότι υπάρχουν εύκολα και δύσκολα παιχνίδια, θα κάνουμε το μεγάλο λάθος. Εγώ πιστεύω ότι όλα τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ δύσκολα. Η Νάουσα είναι μια νεανική ομάδα, είναι ελεύθερη, χάρη τίποτα. Έχει παίχτες οι οποίοι είναι υπομεταγραφή. Θέλουν όλα τα φόντα τους. Και είναι δύσκολο παιχνίδι και κρύβει παγίδες και μπορεί να μας κάνει να τρελαθούμε. Πόσα θα θέλει λοιπόν πολύ προσοχή. Το παιχνίδι της Νάουσας. Το παιχνίδι της Νάουσας. Και στο Καστατζόγλιο, αν θέλει το παιχνίδι της Νάουσας, πολύ προσοχή. Εκείνο τι θέλει. Εκείνο τι αν θέλει. Είπα προηγουμένως ότι είναι... όλα τα παιχνίδια για μας είναι τα ίδια. Θέλουν όλα προσοχή. Πρέπει να φορτσάρουμε, να βάλουμε τα τούρμπο. Και μέχρι τέλας. Ήθελα να σε ρωτήσω πάρα πολλά πράγματα. Να με ρωτήσεις, δεν έχω. Όχι, ήθελα να σε ρωτήσω για τις επαγγελματικές και μη σχέσεις σου με τον Γιάννη Καρά. Ήθελα να σε ρωτήσω για τις μεταγραφές του καλοκαιριού. Ήθελα να σε ρωτήσω για τις μεταγραφές που δεν κάναμε την περίοδο που μας, την τελευταία μεταγραφική περίοδο και τις αφήσαμε ευελπιστό και εγώ και όλοι, φαντάζομαι. Γιατί, διαφωνώ, γιατί δεν κάναμε. Γιατί δεν κάναμε. Στο γήπεδο φωνάζαμε, θυμάσαι, για τον Κωστή. Φωνάζαμε για τον Κωστή. Κοίταξε να δεις. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε μεταγραφές με αυτά που λέει ο κόσμος. Σύμφωνοι. Έτσι. Άλλη φωνή. Αν ακούσω τι λέει ο κόσμος, δεν θα κάνουμε τίποτα. Αν θέλεις όμως να το αναλύσουμε, μπορώ να πω ότι εμείς πήραμε τον παίχτη έκπληξη της φετινής σεζόν, που είναι ο Κασάπης. Έτσι. Σήμερα λοιπόν ο Κασάπης, θέλω να πιστεύω ότι είναι η έκπληξη της φετινής σεζόν. Και κάτι ακόμα μπορώ να πω είναι ότι στους 5 παίχτες που κάνει μεταγραφές η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια, οι 4 παίζουν. Ναι. Αυτό έχει σημασία. Δηλαδή ότι παίρνουμε τους παίχτες αυτούς. Είναι και ο Μπάγκεβιτς πάνω απ' όλα. Βέβαια, πάντα δεν χρειάζεται να το συζητάμε αυτό. Είναι διάβασα όλοι... κάτι καλό που είπες, ότι τη σύνθεση τη μαθαίνεις 5 λεπτά πριν από το κάθε παιχνίδι. Τη βλέπεις στο γήπεδο έτοιμη. Ναι, αυτό έτσι, το διάβασα σε μια συνέντευξή σου. Έτσι ακριβώς. Θεωρείς τον εαυτό σου ευχαριστημένο και ευτυχισμένο που έχουμε τον Μπάγκεβιτς. Τα έχουμε πει τόσες πολλές φορές αυτά που νομίζω ότι αν θα το ξαναπώ άλλη μία θα κουράσει. Με το χέρι στην καρδιά. Για τις απαιτήσεις της Ευρώπης, ενισχυθήκαμε ή όχι? Πιστεύω πως όχι. Έτσι δεν είναι? Κοίταξε να δεις, Δημήτρη. Πρέπει να ξέρεις ότι σε λίγο χρονικό διάστημα πιστεύω ότι κάναμε πάρα πολλά. Δεν μπορεί η ΑΕΚ να χτιστεί αμέσως για την Ευρώπη. Εμείς χτίσαμε την ΑΕΚ για την Ελλάδα. Και χτίσαμε την ΑΕΚ για την Ελλάδα τόσο και αγωνιστικά όσο και οργανωτικά. Πιστεύω σήμερα ότι είμαστε πάρα πολύ δυνατοί στον ευρωπαϊκό χώρο. Ήδη υπάρχουν τα πλάνα και τα σχέδια για να φτιάξουμε την ΑΕΚ της Ευρώπης. Δεν μπορεί από τη μία μέρα στην άλλη να έχει απέτηση ο κόσμος να κάνουμε την ΑΕΚ έτοιμη κατευθείαν για την Ευρώπη. Είναι λάθος αυτό. Σε όλους αυτούς που μας βλέπουν τώρα, Πρόεδρε, και λένε, ισχυρίζονται και πιστεύουν ότι η ΑΕΚ αρχίζει να δει σιγά σιγά, είτε γιατί δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές μεγάλες και ηχηρές και κάνει τέτοιες σαν αυτές που είπες εσύ, είτε γιατί βγαίνει παραέξω ότι υπάρχει φαγωμάρα μεταξύ εσού και του Καρά, τουλάχιστον διαβάσαμε, όλοι αυτοί, είτε γιατί η ΑΕΚ πηγαίνει στο Καραϊσκάκι και χάνει, όλοι αυτοί, σε όλους αυτούς που πιστεύουν ότι και λένε ότι η ΑΕΚ αρχίζει να δει... Να σου πω. Καταρχήν δεν υπάρχει, είναι λάθος, πολύ λάθος, δεν υπάρχει φαγωμάρα μάνα και του Καρά. Διάβασα πριν από ένα περίπου μήνα μια συνέντευξη του Γιάννη Καρά στο Έθνος που έλεγε μόνο η ΑΕΚ μας ενώνει. Κοίταξε να δεις. Πιστεύω ότι και το διόρθωσε ο Γιάννης ο Καράς. Ήταν λάθος του δημοσιογράφου. Μπορεί με τον Γιάννη τον Καρά έχουμε, εκτός από την ΑΕΚ, έχουμε άλλες σχέσεις επαγγελματικές και μπορεί στο χρόνο ή στα δύο χρόνια μια φορά να υπάρχει κάποια διαφορά. Εδώ με τη γυναίκα μας και με το παιδί μας έχουμε διαφορές. Ένας λόγος παραπάνω με το συνεταίρος. Πρέπει λοιπόν να ξέρετε ότι δεν υπάρχει τίποτα και ειδικά στην ΑΕΚ είμαστε τόσο πολύ ενωμένοι που είναι περιττό και να το συζητάω. Με ρώτησες τώρα τι άλλο για μεταγραφές, για τις μεταγραφές. Ναι, λέω ότι σου, δεν μπορεί να σου πω. Δηλαδή, υπήρχε κανένα σύλλογο στην Ελλάδα που έχει κάνει και δεν έκανε η ΑΕΚ? Σύμφωνα με την λογική και την αντίληψη του κόσμου. Δηλαδή, ο Βαρδινογιάννης ό,τι ώρα θέλει, φέρνει όποιον παίκτη θέλει, ο Κόκαλης το ίδιο. Και εμείς ό,τι ώρα θέλουμε, φέρνουμε όποιον να θέλουμε. Στα λογιά. Έργα και πράξεις. Μάλιστα. Λοιπόν, να τους πούμε να περιμένουν για άλλα 5 χρόνια αυτοί. Εγώ σου είπα ότι τα επόμενα 2 πρωταθλήματα θέλω να πιστεύω ότι θα είναι της ΑΕΚ. Θα θεωρηθούμε δηλαδή όλοι μας, διοίκηση, ποδοσφαιριστέ, προπονητέ και φίλαθλοι πετυχημένοι, εφόσον η ΑΕΚ κάνει 5 συνεχόμενα πρωταθλήματα.
Τα κύπελα θα τους τα χαρίσουμε, πρόεδρε, τι θα γίνει. Κοιτάξτε, τώρα μιλάμε για πρωτάθλημα. Αν θέλω να μιλήσω μαζί σου για τα κύπελα, μπορώ να πω λοιπόν, εγώ θέλω και πάλι να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλα αυτά τα παιδιά που βοήθησαν 10 μέρες, στο λέω και πάλι, η απειρία και η αγωνία ήταν τα κυριότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα όλων όσων έτρεξαν για αυτή τη μία ώρα που βγάλαμε στον αέρα. Πιστεύω ότι αυτές οι εμπειρίες, αυτά τα λάθη, τα πάρα πολλά που έγιναν, να μας βοηθήσουν να γίνουν όπλο για την επόμενη Πέμπτη, μία Πέμπτη που πιστεύω να είμαστε όλοι εκεί, και εμείς και εσείς. Πιστεύω ότι ξεκινήσαμε καλά, αν αναλογιστώ την απειρία τη μεγάλη, τα λάθη που γίνανε, πιστεύω ότι ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά. Πιστεύω η ΑΕΚ να μας ακούει, όπου και αν είναι. Και βέβαια θέλω να απευθύνω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Αλέκο, σε εσένα πρόεδρε, σε όλα τα παιδιά που εσείς δεν τους βλέπετε, αλλά είναι από πίσω και φωνάζουν τώρα και τραγουδάνε, εδώ στη Φιλοθέη που είναι το κανάλι. Είναι πάρα πολλά παιδιά, αλλά είναι στο στούντιο και δεν ακούγονται. Εγώ όμως τους βλέπω, όπως βλέπω και όλους εσάς εκεί, που ακόμα δεν μπορείτε να πιστέψετε πως η ΑΕΚ, αυτή τέλος πάντων η ΑΕΚ που εκπροσωπούμε εμείς, έφτασε να μπαίνει έτσι, να κάνει ένα έτσι και να μπαίνει μέσα στο σπίτι του κάθε ενός σίτη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Θα πάμε να πιούμε πολλές μπύρες, να φάμε πολλές μακαρονάδες τώρα. Και βέβαια να είστε εκεί την άλλη Πέμπτη, θα είμαστε και πάλι μαζί. Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ.